Καλημέρα, Κατερίνα, και στους τηλεθεατές σας. Ο κύριος Φέθωνας είναι έξω, βεβαίως είναι για δουλειές. Ωστόσο, οι Κύπροι ετοιμάσουν βαλίτσες για Αθήνα για το τριήμερο. Τριήμερο, μπορεί και τετραήμερο, 28 Οκτωβρίου. Ίσως να έχετε ετοιμάσει τις βαλίτσες του πιο νωρίς, γνωρίζοντας ότι θα ήταν ακριβές οι τιμές. Όντως, το τριήμερο μας έχει φέρει πίσω σε θύμησες του παρελθόντος, όπου από τριήμερο σε τριήμερο δεν μπορούσε να βρεις θέση για να φύγεις έστω και για μία-δύο μέρες από την Κύπρο. Είναι ευχαριστώ. Φυσικά τα δεδομένα σήμερα είναι κάπως διαφορετικά. Είχαμε πολύ λιγότερες πτήσεις, οπότε σίγουρα γεμίζουν πολύ πιο γρήγορα εκείνες τις περιόδους που υπάρχει μεγάλη ζήτηση και οπωσδήποτε οι τιμές δεν θα είναι χαμηλές, θα είναι πιο ακριβές. Αλλά δεν έχουμε μπει σε αυτό το μοντέλο να είναι όλες οι τιμές ακριβές. Βλέπουμε την εβδομάδα πριν και μετά το τρίμερο της 28 Οκτωβρίου, βλέπουμε οι τιμές να είναι πολύ πιο χαμηλές, καμία σχέση με το τριήμερο. Είναι φυσικό να επακολουθώ. Ναι. Άρα ουσιαστικά είχαν προγραμματιστεί από πολύ πιο πριν όσοι ήθελαν τέλος πάντων να βρουν και σε καλύτερη τιμή το εισιτήριο. Η Αθήνα φαντάζομαι είναι ο νούμερο ένα προορισμός. Σίγουρα. Οι πολυταξιδεμένοι γνωρίζουν το αντικείμενο και ενεργούν πολύ έγκαιρα να κάνουν τις κρατήσεις τους όταν ακόμα οι τιμές πιθανόν να ήταν και στα 100 με 150 ευρώ για το εισιτήριο προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα μαζί με τις πτήσεις προς Ελλάδα, όπως γνωρίζετε, οι πτήσεις και η συνδεσιμότητά μας είναι πιο περιορισμένη από το 19. Η Αθήνα χρησιμοποιείται σαν έναν ενδιάμεσο αεροδρόμιο για να συνεχίσει ταξίδια προς Ισπανία, προς Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Οπότε όταν επιβαρύνεται το δρομολόγιο της Αθήνας, παρόλο ότι υπάρχει ανταγωνισμός, υπάρχουν αρκετές εταιρείες οι οποίες έχουν αναπτυχθεί στην από Λάρνακα προς Αθήνα. Βλέπουμε ότι είναι πολύ γρήγορα η διαθεσιμότητα ανεβαίνει στο απόγειο και οπωσδήποτε οι τιμές επηρεάζουν και αυτούς που θα πάνε στην Αθήνα, αλλά βλέπουμε να ίσως μια ποιότερη τιμή στα ευρωπαϊκά εισιτήρια μέσω Αθήνας. Πάντως, αυτό που σκέφτομαι εγώ είναι ότι έχουν ανοίξει και τα νυχτερινά μαγαζιά στην Αθήνα και έχουν οι τραγουδιστές ήδη πάρει θέση. Εντάξει, σίγουρα η διέξοδος θέλει τη διασκέδαση και που αλλού στην Αθήνα με όλα αυτά τα σχήματα και μικρότερα και μεγαλύτερα ήταν πάντοτε και θα είναι μέσα στο ρεπερτόριο των Κυπρίων για μια γρήγορη εξόρμηση ολίγου ημερή, μια και το δρομολόγιο τώρα όσο περνά ο χρόνος και με τα νέα τύπου αεροσκάφη οι αποστάσεις μικραίνουν και είναι πιο άνετες στο να πάει κάποιος στην Αθήνα για ένα Σαββατοκυριακό. Μάλιστα. Πολύ καλά. Λοιπόν, κύριε Σταματάρη, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Κάνουμε και τις σκέψεις για το καλοκαίρι. Βλέπετε μια κίνηση, ας πούμε, στους Κύπριους να ετοιμάζουν και τις διακοπές τους για το καλοκαίρι ή όχι? Εντάξει, αυτό το οποίο συμβαίνει πάντοτε ο χειμώνας, ένας καλός χειμώνας φέρνει έναν πολύ καλό καλοκαίρι. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να κρατήσουμε αυτήν την καθορότητα όσον αφορά την πανδημία. Η πανδημία θεωρώ ότι είναι πίσω μας, αλλά μαζί μας. Γι' αυτό θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε προσεκτικοί, να ακολουθούμε τα πρωτόκολλα τα οποία μας ανακοινώνουν, τις ελαμφρύνσεις να μην τις εκμεταλλευόμαστε, για να μπορούμε να απολαύσουμε έναν καλύτερο καλοκαίρι. Οι ενδείξεις και για το εισερχόμενο είναι αρκετά θετικές. Από τώρα βλέπουμε να ξεκινούν να γίνονται οι κρατήσεις και να λαμβάνονται θέσεις και δρομολόγια προς Κύπρο, οπότε τα μηνύματα είναι αισιόδοξα να κρατήσουμε μόνο αυτή την καθαρότητα και να βελτιώσουμε σίγουρα το προϊόν μας που βλέπουμε συνεχώς να εμπλουτίζεται με νέα ξενοδοχεία, αναβαθμίσεις. Όντως. Και να έχουμε ένα πολύ καλύτερο προϊόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σταματάρη, να είστε καλά.